Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και εσείς και η εκπομπή σας πάντα να είναι, έτσι, οι ειδήσεις σας να είναι πάντα χαρούμενες. Δήμαρχε, φαίνεται πως ο τόπος σας τα έχει όλα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι σας λείπει. Πραγματικά είναι ένας ευλογημένος τόπος που έχει τα πάντα και από θέμα τουρισμού και πολιτισμού και αρχαιολογίας και θρησκευτικό τουρισμό και παραγωγή, πρωτογενή παραγωγή με πάρα πολλά προϊόντα όπως είναι τα μύδγαλά μας, τα φρούτα μας, τα καρπούζια μας, τα ακτινίδια του Πυριατού, τα κάστανα των Αμπελακίων, οι ελιές μας. Είναι ένας ευλογημένος τόπος, όπως είπατε κι εσείς, ένας πανέμορφος τόπος, είναι για όλες τις εποχές. Μας λείπουν οι υποδομές, θα πω εγώ. Δηλαδή, μας λείπουν κάποια πράγματα που μπορούμε, ενώ μπορούμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό πάρα πολύ. Λείπει αυτό που λέμε ότι το κατάλληλο κατάλημα για να μπορέσουμε να φιλοξενούμε παραπάνω τουρίστες για να δουν έτσι αυτές τις ομορφιές που αναφέρθηκα προηγουμένως. Ποια είναι τα βήματα που κάνει η Δημοτική Αρχή πάνω στους άξονες του τουρισμού και του πολιτισμού? Κοιτάξτε να δείτε, πρόσφατα γύρισα από ένα ταξίδι στη Γαλλία, στο όρος Βεντού, όπου εκεί δραστηριοποιείται ο ποδηλατικός και ο περιβαλλοντικός τουρισμός πάρα πολύ τη Γαλλία. Και μας δόθηκε ευκαιρία με την αναπτυξιακή εταιρεία που έχουμε σαν δήμη του νόμου Λάρισας να πάμε να πάρουμε ιδέες, γιατί έχουμε αδελφοποιηθεί με αυτή την περιοχή εκεί η αναπτυξιακή η δική μας με την αντίστοιχη αναπτυξιακή του Βεντούξ, όπου πραγματικά είδαμε πράγματα τα οποία μας έκαναν μεγάλη εντύπωση και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε σιγά σιγά συνεργαζόμενοι με τους φορείς εδώ που έτσι δραστηριοποιούνται στο ποδηλατικό αγώνισμα και στους περιπάτους να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα μονοπάτια μας, τα βουνά μας, τον Κίσαβο και μέρος του Ολύμπου που ανήκει στο Δήμο Τεμπών για να μπορέσουμε έτσι να ανεβάσουμε και αυτό το τουριστικό προϊόν. Στα παράλια μας, εμείς έχουμε μικρά παράλια, όχι μεγάλη παραλία, γύρω στα 6 χιλιόμετρα. Εκεί πραγματικά είναι πανέμορφα τα νερά, έχουμε γαλάζιες σημαίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι πεντακάθαρα τα νερά μας για να παίρνουμε αυτό το βραβείο των γαλάζιων σημαίων. Η άμμος είναι, προσπαθούμε τώρα ακόμη να την έτσι επισημοποιήσουμε, είναι πάρα πολύ καλή για αμόλωτρα. Αναφέρεστε στην παραλία στα Μεσάγκαλα. Στην παραλία, ναι, Γάνες, όπου είναι τα τοπονίμια αυτά, το Καστρί Λουτρό και τα Μεσάγκαλα, ναι, ακριβώς. Έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις της άμμου? Έχουν γίνει παλιότερα, πριν 4 χρόνια, πραγματικά υπάρχει ότι είναι η αματική η άμμος και θα μπορέσει, είναι αξιοποιήσιμη, αλλά χρειάζονται ακόμη πάρα πολλά βήματα για να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε όλη την εποχή και όχι μόνο το καλοκαίρι. Χρειάζονται κάποιες επενδύσεις οι οποίες σιγά σιγά έτσι πρέπει να γίνουν εκεί για να μπορέσει να ανεβεί ακόμα πιο πολύ το τουριστικό προϊόν στην περιοχή εκείνη. Στοχεύεται λοιπόν εκεί στον ιαματικό τουρισμό, αν καταλαβαίνουμε καλά. Νομίζω, ναι, ότι πρέπει να στοχοποιήσουμε και να δραστηριοποιηθούμε σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Τώρα, εν ώψη καλοκαιριού, να πούμε, η παραλία διαθέτει τα κατάλληλες εγκαταστάσεις και καταλήμματα, προσφέρεται για διακοπές για όποιον θέλει να έρθει εκεί? Βεβαίως. Έχουμε πάρα πολλά καταλήμματα, νοικιαζόμενα δωμάτια περισσότερο, όχι ξενοδοχεία. Και ένα ξενοδοχείο μόνο που δραστηριοποιείται εκεί στην περιοχή και είναι πάρα πολύ καλό και σε καλή τοποθεσία. Εμείς ως Δήμος καθαρίζουμε τώρα, υπογράψαμε τη σύμβαση για να καθαρίσουμε τους δρόμους από την άμμο, η οποία το καλοκαίρι λόγω των ανέμων και λοιπά μεταφέρεται και γεμίζει τους δρόμους, και θα καθαρίσουμε και έχουμε υπογράψει και τη σύμβαση για το καθαρισμό της παραλίας από ό,τι φερτό υλικό έχει γεμίσει ή έχουν αναποθέσει εκεί οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να υποδεχθούμε τους επισκέπτες και τους παραθεριστές
έτσι με πιο πολύ καθαρή αμμουδιά για να τυχαίρονται και τα παιδάκια και ο κόσμος. Και οι επαγγελματίες βέβαια οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Δήμαρχε, έχει γίνει η αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές αλλά και στην οδοποιία από την επέλαση της κακοκαιρίας Διομήδης, διότι είδαμε στο Καλοχώρι τη γη να χωρίζεται στα δύο, να καταπίνει το δρόμο, χωράφια. Έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές αυτές? Εν μέρη ναι. Στο περισσότερο κομμάτι του Δήμου μας έχει αποκατασταθεί η ζημιά, όχι μόνο μέσα στους οικισμούς, αλλά και στην αγροτική οδοποιία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είμαστε ένας Δήμος αγροτικός, παιδινός και ορεινός, με πάρα πολλά χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες με το Διομήδη, όπως είδατε κι εσείς από το Καλοχώρι. Ο όγκος του νερού που έπεσε σε λίγες ώρες ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Αν και είχαμε αποκαταστήσει όλη την αγροτική οδοποιία, μας την κατέστρεψε, οπότε ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά στο μεγάλο ποσοστό της έχει τελειώσει. Προσπαθούμε πάντα να τελειώσουμε εκεί που δραστηριοποιούνται οι αγρότες πρώτα, και εκεί που χρειάζεται λίγο να πάμε παρά πίσω, να τα αφήνουμε πιο πίσω, αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε τελειώσει την αποκατάσταση όλης της αγροτικής οδοποίησης. Βέβαια και τον καθαρισμό των ρευμάτων με την βοήθεια της περιφέρειας, την οποία και που δίνεται τώρα στην ευκαιρία να ευχαριστήσω. Έχουν καθαριστεί πάρα πολλά ρεύματα που είχαν να καθαριστούν 50 και 60 χρόνια, τα οποία δημιουργούσαν κάποια προβλήματα, μικρά ή μεγάλα, ανάλογα με τον όγκο του νερού που είχαν, έχουν αποκατασταθεί και αυτά. Οπότε μας λέτε πώς προχωρούν τα έργα που έχουν σχεδιαστεί με την περιφέρεια Θεσσαλίας για τη θωράκιση της περιοχής? Ακριβώς. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πολύ ωραία. Πρόσφατα υπογράψατε τη σύμβαση για την εσωτερική οδοποιία του Δήμου Τεμπών. Και θα ήθελα να μας πείτε, εκτός από αυτό το έργο, ποια άλλα έργα υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Δήμο και ποια ακόμα είναι στο πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής έως το τέλος της θητείας σας? Μάλιστα. Πραγματικά έχουμε αυτή η σύμβαση. Είναι βέβαια μικρό το ποσό, γιατί θα κάνουμε μικρές επεμβάσεις σε όσο μπορούν περισσότερα χωριά του Δήμου μας. Και η εσωτερική οδοποιία είναι τεράστια σε κάθε Δήμο, όχι μόνο στο δικό μας, αλλά τώρα μιλάμε για το δικό μας Δήμο. Πραγματικά δεν χρειάζονται πολλά εκατομμύρια για να αποκατασταθούν όλοι οι δρόμοι που είναι εντός των οικισμών. Έργα τα οποία έτσι είναι προτεραιότητα και πρέπει να είναι αυτή την εποχή λόγω της ενεργειακής κρίσης, είναι έργα που αφορά την ενέργεια. Πρόσφατα από το Τρίτσι χρηματοδοτήκαμε με το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, ενός μεγαβάτ, το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη ΔΕΙΑ, τουλάχιστον που εκεί είναι όλη η μεγάλη ενέργεια της άρδευσης και της ίδρυυσης, για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας και να είναι λίγο ωφέλιμο και για μας σαν επιχείρηση στη ΔΕΙΑΤ, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ΔΕΙΑΤ είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και στηρίζεται μόνο στα έσοδα από τα ανταποδοτικά που πληρώνουν οι χρήστες. Αναβαθμίζουμε τα σχολεία μας, τα κάνουμε ενεργειακά, έτσι να είναι το αποτύπωμά τους πάρα πολύ περιβαλλοντικό, δηλαδή να έχουμε και καλύτερη θέρμανση και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος και καυσίμων, τα οποία και αυτά έχουν φτάσει στα ύψη. Τα επόμενα έργα τα οποία είναι να γίνουν είναι ο παιδικός σταθμός στον Πυργετό που έχουμε υπογράψει τη σύμβαση. Είναι η αναβάθμιση δύο σχολείων ακόμη του Πυργετού, του Λυκείου Πυργετού και του Γυμνασίου και του Λυκείου του Σικουρίου. Υπάρχει η πεζοδρόμηση που θα γίνει στην είσοδο του Σικουρίου. Ετοιμάζουμε μελέτες για αγωγούς άρδευσης, υπηγειοποίηση αρδεύσεων και αναβάθμιση των αδειοστασίων. Καταθέσαμε σε όλες τις προτάσεις του Τρίτσι έργα, τα οποία δικαιούμαστε να πάρουμε στο ύψος του 6 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά νομίζω ότι το κοινοκομείο που έχει εγκριθεί ήδη για να γίνει, όπως καταλαβαίνετε, η διαχείριση
των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων είναι πάρα πολύ δύσκολη σε όλους τους δήμους. Εντάξει, είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό με τα αδέσποτα σκυλιά. Προσπαθούμε να τα έτσι διαχειριστούμε με έναν τρόπο ώστε να μην δημιουργούν πρόβλημα στους κατοίκους. Και επίσης είναι και οι επεμβάσεις στις πλατείες των χωριών, όπου προσπαθούμε έτσι να, επειδή ήταν χρόνια κατασκευασμένες, καταλαβαίνετε υπάρχουν πλατάνια μέσα εκεί που αρχίζουν να δημιουργούν πρόβλημα, να τις διορθώσουμε, όπως είναι η πλατεία του Πυργετού, της Εγάνης, της Ιταίας που κάναμε και όπου χρειαστεί να κάνουμε και άλλες επεμβάσεις. Όλα αυτά νομίζω είναι πάρα πολλά για να γίνουν μέσα στον 1,5 χρόνο που μας απομένει μέχρι τις εκλογές. Αλλά πάση περιπτώσει προσπαθούμε και προσπαθούμε περισσότερο και για την καθημερινότητα. Να έχουμε καθαρό το Δήμο, με φωτισμένο το Δήμο με τα φώτα του, το πράσινο να είναι κομμένα τα χορτάρια, γιατί και με την αντιπυρική περίοδο τώρα που μπαίνουμε από 1η Μαΐου πρέπει όλα αυτά να είναι προσεγμένα για να μην έχουμε και πυρκαγιές. Γιατί πάμε προς το καλοκαίρι, οπότε καταλαβαίνετε και εκεί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Δήμαρχε, είχατε ζημιές από τον ισχυρό παγετό του Μαρτίου? Αν και έτσι η αγωνία και η δική μας, αλλά περισσότερο των αγροτών, ήταν πραγματικά ότι υπήρξε τη ζημιά, φαίνεται να μην είναι τόσο μεγάλη. Υπάρχει ζημιά στις πρώιμες καλλιέργειες, όπως είναι η Αμυργαλιά, η Τέξας, τα πρώιμα Βερίκογα και τα Ροδάκινα. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα πράγματι, αλλά στις πιο όψιμες καλλιέργειες δεντρώδες δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται μέχρι τη στιγμή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αν πραγματικά έχει πάθει κάποιο ζημιωγό νέτιο που δεν φαίνεται ακόμη και το δείξει αργότερα το δέντρο. Αλλά προς το παρόν φαίνεται οι παραγωγές να είναι ικανοποιητικές. Δήμαρχε, μετά από 2 χρόνια λόγω της πανδημίας άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου η ετήσια εμποροπανήγυρη γόνων. Θέλω να σας ρωτήσω αν ανταποκρίθηκε ο κόσμος τόσο σε επίπεδο εμπόρων αλλά και επισκεπτών. Πραγματικά ναι, μετά από 2 χρόνια αναμονής έτσι, γιατί η εμποροπανήγυρη αυτή των γόνων είναι η πρώτη που ανοίγει στην περιοχή εδώ πέρα και μετά ξεκινάνε όλα Τυρνάβου, Φασάλων κλπ. Την περιμέναμε όλοι με αγωνία και ήμασταν λίγο επιφυλακτικοί πώς θα κυλήσει. Από θέμα εμπόρων κλπ. Είναι μειωμένη από ό,τι ήταν πριν το 19 που είχε γίνει η τελευταία. Αλλά η κοσμοσυρωή ήταν καταπληκτική. Εγώ όταν πήγα εκεί κατά τις 9 η ώρα του Σαββάτου για να δω τους εμπόρους κλπ. Πώς είναι, αν χρειάζονται κάτι, αν ξεκίνησε ομαλά κλπ. Η έκπληξή μου ήταν μεγάλη γιατί ο κόσμος ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται ότι ο κόσμος επιθυμεί αυτά τα πράγματα, είναι όπως λέμε λαϊκά σκασμένος πλέον μέσα στο σπίτι του, κολλημένος, το θέλει αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί πάρα πολλά παιδάκια ήταν εκεί να ανεβούν πάνω στα παιχνίδια, περιμένανε με τις ώρες μπορώ να πω, στην ουρά για να μπορέσουν έτσι να χαρούν και αυτοί τα παιχνίδια. Πραγματικά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Έχει μεγάλη ανάγκη πραγματικά ο κόσμος να επιστρέψει στην κανονικότητα. Δήμαρχε, μέχρι πότε θα διαρκέσει? Μέχρι τις 15 του Απρίλη, μέχρι την άλλη Παρασκευή δηλαδή. Μάλιστα. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο για την δημοσκοπική έρευνα που έκανε η εταιρεία MRB, η οποία εκτός από το στάνταρ πολιτικό κομμάτι για τα κόμματα, την πολιτική κατάσταση και την οικονομία, τις εκλογές, έφτασαν και στο Δήμο Τεμπών με ερωτήσεις για τη σημερινή διαχείριση του Δήμου, τα οικονομικά των δημοτών της περιοχής, τα κυριότερα προβλήματα του Δήμου και κατέληξαν στην αξιολόγησή σας. Ναι, και εμείς την είδαμε με έκπληξη και με ευχαρίστηση αυτή τη δημοσκόπηση. Όπως είδαμε όλοι μας, είμαστε από τους πρώτους Δήμους, από την πρώτη Δημοτική Αρχή που θα, αν γινόταν εκλογές, θα μας στήριζε ο κόσμος σε ένα μεγάλο ποσοστό που φτάνει γύρω στο 59%. Αυτό όμως μας δίνει και μας δίνει έτσι τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με ακόμη πιο πολύ όρεξη για το επόμενο χρονικό διάστημα που μας μένει μέχρι τις εκλογές, αλλά και πρέπει
καφανούμε αντάξεις αυτό που ο κόσμος μας ψήφισε, να, οι προσδοκίες δηλαδή του κόσμου, να μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, βέβαια, γιατί όλα τα πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και έτσι ευχαριστούμε τον κόσμο που δίνει κατανόηση, δείχνει αυτή την κατανόηση και δείχνει αυτή την εκτίμηση απέναντι στη δημοτική αυτή ομάδα που έχουμε. Τώρα, με αφορμή τη δημοσκόπηση, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν θα είστε εκ νέου υποψήφιος. Εντάμαστε καλά, θα είμαι πάλι υποψήφιος, ναι, και την επόμενη πενταετία πλέον που θα είναι. Μάλιστα, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση και για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.